Το νομικό πρόσωπο του Δήμου αποφάσισε για να ενισχύσει το ήδη υπάρχον ανάχωμα, προκειμένου να εμποδίζει βολές που γίνονται, τα σκάγια, να φεύγουν στην περιφέρεια και να ενοχλούν τους περίοικους, πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε, γιατί έγινε επιτόπιος έλεγχος εδώ πέρα από την αρμόδια επιτροπή, από την αστυνομία, από εκπροσώπους του, από εμάς, από το νομικό πρόσωπο, την πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο και μέλη του σκοπευτικού ομίλου. Παρόλα τα αυτά όμως, θεωρήσαμε σκόπιμο να ενισχύσουμε το ανάχωμα, όπως βλέπετε ότι έγινε, και στη συνέχεια θα φυτευτούν και δέντρα εκεί πέρα, και με την ανάπτυξη και αυτών πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί μέλημα του νομικού προσώπου και του Δήμου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον αθλητισμό να ενισχύεται και να προηγείται. Το κόστος είναι στις 12.000 ευρώ περίπου. Εδώ πέρα εξάλλου ο σκοπευτικός όμιλος έχει μια μεγάλη ιστορία. Το σκοπευτήριο είναι από τα παλαιότερα κτίσματα εδώ πέρα. Η ιστορία του σκοπευτικού ομίλου είναι από το 1957. Εργασίες έχουν γίνει εδώ και η διαμόρφωση του χώρου εδώ πέρα έχει γίνει και από προηγούμενα συμβούλια. Το 85 ήταν στην πλήρη του μορφή. Θέλω να πω ότι η νέα δημοτική αρχή που εκπροσωπείται, όπως ξέρετε, από την κυρία Ζαπαθάκη και τον κύριο Κουκάκη, κράτησε την υπόσχεσή της. Έφτιαξε αυτό το κομμάτι του ανεχόματος, το οποίο θα, με ευθύνη δικιά μας και με τη βοήθεια του Δήμου, θα τροφοδοτηθεί και θα ομορφύνει και θα εξασφαλίσει πιο πολύ το χώρο του σκοπευτήριου. Είναι ένα έργο που στοχεύει στην ασφάλεια και στο φόντο περισσότερο, γιατί μας ενδιαφέρει αυτό το ανάγμα να είναι πράσινο, να είναι φυτευμένο για λόγους καλύτερης ορατότητας των δίσκων που βγαίνουν από εδώ, από τις μηχανές. Είναι ένα μεγάλο έργο και έχουμε και αγώνες στα Κολοκοτρώνια που θα γίνουν 9 Σεπτέμβρη, για να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει και ένα άθλημα που λέγεται σκοποβολή, το τράπεζο σκέτη, που είναι και ολυμπιακό άθλημα και περισσότερο μας ενδιαφέρουν τα παιδιά, τα νέα παιδιά, οι μαθητές, οι νέοι γενικά. Έχουμε ήδη μια ομάδα με 5-6 παιδιά νεάνιδες που έχουν φέρει και καλά αποτελέσματα σε αγώνες. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και λόγω των έργων που γίνονται και μορφή και το σκοπευτήριο και έχουμε και την ασφάλεια πλέον να παίρνουμε άδεια λειτουργίας κάθε χρόνο, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Καινούριες εγγραφές κάθε χρόνο, γύρω στις 10-20 εγγραφές και ειδικά νέα παιδιά που έχουν όρεξη και το άθλημα. Και προσφέρουν και στον όμιλο εδώ, καθαρίζουν πάντα το χώρο, φροντίζουν τα δέντρα, τον περιβάλλοντα χώρο και την καθαριότητα γενικά του χώρου. Στα πλαίσια βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του νομικού προσώπου, των αθλητικών εγκαταστάσεων που είναι στην αρμοδιότητα του νομικού προσώπου, προχωρήσαμε και μετά από το σχετικό αίτημα που έγινε και από τον σκοπευτικό, αλλά και στα πλαίσια ασφάλειας των περιοίκων που είχε δημιουργηθεί παλιότερα και ένα σχετικό θέμα, αποφασίσαμε να ψηλώσουμε το ανάχωμα κατά 3 μέτρα. Νομίζω ότι ήταν ένα αίτημα που έπρεπε να ικανοποιηθεί, ικανοποιήθηκε από το νομικό πρόσωπο και νομίζω ότι σύντομα θα γίνουν και άλλες βελτιωτικές εργασίες εδώ στο σκοπευτήριο του Δήμου Τρίπολης. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσους συνεργάστηκαν και την πρόεδρο βεβαίως του νομικού προσώπου, την κυρία Ζαπαθά, αλλά και όλα τα μέλη του νομικού προσώπου, διότι η αποφάση ήταν ομόφωνη στο να γίνει στο σκοπευτήριο. Να ευχαριστώ τους ανθρώπους που αναλάβανε τις εργασίες, τελείωσαν πάρα πολύ γρήγορα να πω. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και να συγχαρούμε τον σκοπευτικό όμιλο για την προσπάθεια που κάνει από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα. Και ήταν επιτακτική ανάγκη, διότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά εδώ στο σκοπευτικό όμιλο. Και φέτος είχαμε και επιτυχία σε πανελλήνιο επίπεδο. Νομίζω ότι αξίζει να βοηθήσουμε όσο μπορούμε από την πλευρά μας αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό σας είπα και νωρίτερα ότι υπάρχει σκέψη και για άλλες βελτιωτικές εργασίες εδώ στο χώρο του σκοπευτήριου. Νομίζω ότι έτσι είναι, αθλητισμός και πολιτισμός είναι από τα σημεία που η νέα δημοτική αρχή θέλει να επικεντρώσει το ενδιαφέρον της. Γίνονται, θυμίζω, που είναι μέχρι τώρα πολλές σημαντικές εκδηλώσεις και στο θέμα του πολιτισμού και στο θέμα του αθλητισμού. Αυτές τις μέρες γίνεται και το παγκόσμιο κύπελο του Roller Ski στην Τρίπολη. Και ο σκοπός είναι να προωθήσουμε και το αυτό το κομμάτι που λέγεται αθλητικός τουρισμός. Νομίζω είναι μια σημαντική προσπάθεια που θα φέρει πολλά ωφέλη ο αθλητισμός και ο πολιτισμός στην περιοχή της Τρίπολης.